Όμως το να φτιάξει σήμερα έργα η Εκκλησία, το πρόβλημα δεν είναι πως θα τα φτιάξουμε, είναι πως θα ζήσουμε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί όμως καταβάλαμε προσπάθειες και ήσουν ο προτεργάτης και αυτή την προσπάθεια να αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία και να γίνει πνευματική αξία το οικονομικό, τα οικονομικά. Και εκεί λοιπόν εργάστηκες φιλότιμα και με δαπάνη κόπου, χρόνου και θυσία προσωπικών επιδιώξεων. Έτσι λοιπόν όλα αυτά, αγαπητέ μου πατέρα Γαβρίλ, με έκαμαν για το καλό της Εκκλησίας και όχι για τίποτε άλλο, να προτείνω στους Αγίους Αρχιερείς να σε προκρίνουν για να έρθεις βοηθός εις αυτό το έργο το ποιμαντικό. Και η αγάπη των πατέρων της Εκκλησίας, των Ιεραρχών, και η κατανόηση εφάνη με την ψηφοφορία που δέχτηκαν την πρόταση, και από σήμερα θα είσαι βοηθός επίσκοπος με τον τίτλο της πάλε ποτέ διαλαμψάσεις Αγίας Επισκοπής Διαβλίας. Είναι μια επισκοπή ιστορική με εθνικό ρόλο, και ο επίσκοπος Διαβλίας και Ταλαντίου είναι ο νεόφυτος, αυτός που είναι ο πρώτος Μητροπολίτης της Ελεύθερης Ελλάδος, και είναι εκείνος ο οποίος όρκησε τους οπλαρχηγούς στην απελευθέρωση της Λιβαδιάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι φορτωμένα τώρα επάνω σου και με τους συνεργάτες σου, όπου σε τοποθετήσει η Εκκλησία, σε οποιαδήποτε θέση να διακονήσεις, να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα. Αν θα ήθελες να σου πω μια πατρική συμβουλή, αυτή την ώρα θα δανειζόμουν την ζεστή φράση του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του: «Της νεότητός σου μη δεις καταφρονήτω». Είσαι νέος, έχεις πολύ κατάνθρωπον χρόνο μπροστά σου να εργαστείς, και είναι αλήθεια ότι και μέσα στα πλαίσια της Ελλάδος, της πατρίδας μας, αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο, όταν βλέπουν κανέναν να ανέρχεται, να διακρίνεται, είναι πολλοί οι οποίοι χαίρουν και χειροκροτούν, αλλά είναι και άλλοι που φθονούν και υπονομεύουν. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Το κέντρο σου θα είναι το θυσιαστήριο. Και είτε χαρές έχεις και επεφημίες, είτε λύπες θα έχεις και αποδοκιμασίες, το κέντρο σου θα είναι το θυσιαστήριο του Ιησού Χριστού και η αγάπη και η διακονία των ανθρώπων. Με αυτές τις λίγες σκέψεις σε προσκαλώ να ανεβείς τα βήματα προς το θυσιαστήριο, και η ευχή μου αλλά και η ευχή των Αγίων Αρχιερέων είναι αυτή: μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά να είναι συνεχώς μία θυσία ζώσα, μία προσφορά προς κάθε κατεύθυνση.
Μακαρίζομαι.